ότι θα πρέπει να εργαζόμαστε όλο ένα και περισσότερο. Προκειμένου να εδραιώνεται όλο ένα και περισσότερο μονομερός. Θα ήθελα λοιπόν για άλλη μια φορά να σας εκφράσω την χαρά μου και την ευγνωμοσύνη μου για την συνάντηση αυτή. Έχουν υπάρξει πολλές διαβουλεύσεις. Έχω ήδη επισκεφθεί και αρκετά κοινοβούλια. Επισκέφθηκα και την Βουλή των Λόρδων και ήδη στο εγγύης μέλλον, έτσι όπως θεσπίζεται στο πλαίσιο της θητείας μας, θα θέσουμε ως πρόταση ενώπιν των τριών θεσμών κάποια σημεία τα οποία θεωρούμε ότι θα είναι ωφέλιμα και χρήσιμα. Στη βάση της αντικειμενικότητας θα πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο μας συνδράμει σε επίπεδο πόρων, ταλέντου και δεξιοτήτων, αλλά είναι επίσης και ένας θεσμός όπου κάποια μέρα θα κληθεί να αποφασίσει αν και κατά πόσον κάποιες από τις συστάσεις μας θα τις μετατρέψει σε νομοθετικές προτάσεις. Σας ευχαριστώ. Κάποιες ερωτήσεις προς τον γερουσιαστή, τον κύριο Μόντι. Mr. Monti, Jorge Valero from Europolitics. Από το Europolitics. I have two questions. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, in light of what's going on with Greece, εν όψη των εξελίξεων με την Ελλάδα, πιστεύετε ότι η πολύ σημαντική δουλειά με βάση τους ίδιους πόρους θα μπορούσε να αναβληθεί εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στην Ελλάδα? Και δεύτερο ερώτημα. Πιστεύετε ότι οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τον κύριο Τσίπρα αυτές τις τελευταίες μέρες και ώρες θα μπορούσαν να επαρκούν προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους πιστωτές και την ελληνική πλευρά? Και μια ερώτηση και για τον κύριο Γιούνκερ. Ο κύριος Τσίπρας έστειλε μια επιστολή σήμερα το πρωί, στην οποία λέει ότι προτίθεται να αποδεχθεί κάποιους από τους όρους διάσωσης και προαπαιτούμενων ενεργειών. Είναι αυτή μια καλή βάση για να υπάρξει μια συμφωνία στο πολύ εγγύς μέλλον και να αρχίσει πριν το δημοψήφισμα να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για ένα τρίτο πρόγραμμα? Κάθε φορά που κάνω κάποιες χειρονομίες, είτε χρησιμοποιώ ένα μαντήλι του σκουπίσμου, τραβάτε φωτογραφίες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ περίεργο αυτό, λέει ο κύριος Γιούνκερ. Εν πάση περιπτώσει. Κάνει ζέστη, κάνει ζέστη. Εμείς είμαστε κάτω από τους προβολείς, είναι διαφορετικά. Αν είχα την πρόθεση να κάνω μία συνέντευξη τύπου για την Ελλάδα, θα το είχα ανακοινώσει ως συνέντευξη τύπου για την Ελλάδα. Αν μου είχε ζητηθεί να συμμετάσχω εδώ σε αυτήν την συνέντευξη τύπου κάτω από αυτή την υψηλή θερμοκρασία, δεν είχα αποκλείσει ότι και το ένα ερώτημα θα μπορεί να αφορούσε ενδεχομένως στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν αυτό το θέμα και ούτως ή άλλως ο πρόεδρος απάντησε νομίζω επί της ουσίας, οπότε επιτρέψατε μου να δώσω απάντηση στο πρώτο ερώτημα. Με ρωτήσατε για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και αν τα όσα συμβαίνουν εκεί μπορεί να επιβραδύνουν την πρόοδο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της Ένωσης. Μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης σήμερα θα το γνωρίζουν αυτό. Εγώ δεν κατέχω τέτοια θέση, αλλά με την ιδιότητά μου ως κάποιος ο οποίος ηγείται μιας προσπάθειας σκέψεων και εργασίας στη βάση προσανατολισμού πολιτικών, μπορώ μόνο πιο γενικά να απαντήσω σε ό,τι αφορά τις τάσεις κάτω από τις οποίες, αν θέλετε, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και κάποια χρόνια. Κατά την άποψή μου, θα πρέπει να υπάρξει μια επιτάχυνση πολλών βημάτων προς τα μπροστά, σίγουρα όχι καθυστέρηση. Και ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται τα δύο θέματα, ήδη οι πόροι και η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι αποτελεσματική ως Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζουμε. Η θητεία μας
δεν εστιάζει αποκλειστικά στην Ευρωζώνη, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν έκανα την αναφορά προς το Συμβούλιο ECOFIN τον Φεβρουάριο, ακούστηκαν τα σημεία αυτά, μεταξύ αυτών μία μικρότερη και μία μεγαλύτερη χώρα της Ευρωζώνης ενθάρρυναν την ομάδα εργασίας να εξετάσει και το θέμα της δημοσιονομικής δυνατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλη ερώτηση. Από την Ιταλία. Δεν πιστεύετε ότι αυτές τις στιγμές, μάλλον δεν φοβάστε ότι αυτές τις στιγμές, όταν η Μεγάλη Βρετανία ζητά να διαπραγματευτεί εκ νέου τους όρους και τις προϋποθέσεις για να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν η Ελλάδα κάνει τα όσα κάνει. Δεν θέλω να θέσω ερώτημα για την Ελλάδα. Όταν η μετανάστευση είναι αυτή που είναι και για πρώτη φορά η Κομισιόν οθεί και πιέζει προς μια πραγματικά κοινοτική δράση και βλέπουμε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν ξέρουν καν τι σημαίνει δράση, ανάληψη δράση από πλευράς κοινότητας. Δεν θεωρώ ότι είναι κάπως δύσκολο να προτάξει κανείς τέτοιες προτάσεις και να γίνει η Ένωση μια πραγματική Ένωση που να εδράζεται σε μια ισχυρή βάση. Πολύ δύσκολο καθήκον, δεν είναι? Πιστεύετε ότι θα είναι επιτυχές αυτό το έργο? Είναι δυνατόν να μπορέσει κανείς να αντιδράσει απέναντι σε μια τόσο αρνητική τάση? Δεν βλέπω να υπάρχουν αρνητικές τάσεις. Η δική μου, και το υπογραμμίζω αυτό, αυστηρά προσωπική άποψη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει και υποφέρει πολύ από μια τάση η οποία δεν χαρακτηρίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τις πολιτικές στην Ευρώπη σε επίπεδο κρατών μελών σχεδόν χωρίς εξαίρεση. Αν ο πολιτικός διάλογος και η πολιτική συζήτηση είναι κατά κάποιο τρόπο όλο και όλο ένα πιο κοντόφθαλμη και βραχυπρόθεσμη και αν οι πολιτικοί ηγέτες όλοι σταδιακά αντί να ηγούνται ακολουθούν ακολουθώντας ουσιαστικά τις δημοσκοπήσεις εν ώψη επόμενων εκλογών που ουσιαστικά τους παγορεύουν το τι θα πρέπει να πούν ή να κάνουν και αν το ύφος της πολιτικής συζήτησης αυτής καθ' αυτής υπολείπεται όλο ένα και περισσότερο και τώρα είμαστε εγκλωβισμένοι μόνο και μόνο σε έναν μικρό αριθμό χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στα tweets, 140, τότε, κατά την άποψή μου, αυτό που θα υποφέρει περισσότερο θα είναι η ολοκλήρωση, είτε είναι ευρωπαϊκή είτε είναι διεθνής. Διότι οι θέσεις των λαϊκιστικών κομμάτων που, κατά την άποψή μου, εντοπίζουν πραγματικά ρεαλιστικά προγράμματα, αν και οι συνταγές που προτάσσονται με μια υπεραπλοποίηση είναι ελκυστικές και μπορούν να παρουσιαστούν σε 10 δεύτερα, τότε το αντεπιχείρημα αυτών οι οποίοι προτάσσουν την ολοκλήρωση και λένε ότι δείτε τους οικονομικούς δείκτες και όχι τα δάκρυα, πολλές φορές δεν είναι επαρκή. Άρα αυτό που με ανησυχεί είναι οι τάσεις στις δυτικές και όχι μόνο ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Ανησυχώ λοιπόν με την έννοια ότι τα πολιτικά συστήματα καθίστανται όλο ένα και πιο αδύναμα να υποστηρίξουν μεγαλεπίβολα σχέδια όπως η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε θεσμούς όπως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι επιφορτισμένη με αυτήν την θητεία να ασχοληθούν δηλαδή με τις μελλοντικές γενιές με την κλιματική αλλαγή, με την δημοσιονομική πειθαρχία.